Τέσσερα χρόνια μετά τη σύλληψή του και αφού η πρωτόδικη καταδικαστική σε βάρο του απόφαση του περασμένου Νοεμβρίου είχε αναστέλουσα δύναμη, ο 66χρονο και οι 63χρονοι που δρούσαν στην Κίσαμο αλλά εξαπατούσαν ασθενεί σε ολόκληρη την Κρήτη, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Το τριμελέ εφετείο κακουργημάτων του έκρινε ένοχου για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματο, παράνομη οπλοκατοχή, έκθεση και απάτη από κοινού και κατεξακολούθηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2020 όταν θύματα από την ευρύτερη περιοχή της Κισάμου προχώρησαν σε καταγγελίες για τον 66χρονο τότε, ο οποίος υποσχόταν ακόμη και θεραπείες πλήρους ίασης σε καρκινοπαθείς. Τέλο, τη δράση του ψευτογιατρού και τη συζύγου του έβαλε τον Δεκέμβριο του 2020 το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Ο 66χρονος και οι 63χρονοι υποσχοντανίας σε ασθενείς που έπασχαν από καρκίνο, χορηγούσαν φαρμακευτικά σκευάσματα άγνωστης προέλευσης, εφάρμοζαν περίεργες μεθόδους με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ενώ δεν δίσταζαν να προχωρούν σε ψευδείς διαγνώσεις, ακόμη και για νεοπλασματικές νόσους. Όταν οδηγήθηκαν στο αυτόφορο δικαστήριο Χανίων πριν από τέσσερα χρόνια, ισχυρίζονταν πως σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. έχω τον ανώτερο, την ανώτερη μορφή βιοσυντονισμού που δεν έχει κανένα μια σε άνθρωπο ποτέ. Μόνο καλό μπορεί να δώσει. Εγώ και η σύζυγός μου το κάναμε έργο ζωή, έτσι, αρχίζοντα και υπακούντα το πνευματικό μα για την Κρήτη. Ειδικότερα μόνο και για την Κρήτη και τίποτα άλλο. Το ζευγάρι είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη την Κρήτη, έχοντα καταφέρει όχι μόνο να μην γίνεται αντιληπτή η απίστευτη απάτη σε βάρο ανυποψία των πολιτών, αλλά πετυχαίνοντα να αποκτήσει τη φήμη των εξαιρετικών θεραπευτών. Αν άνθρωποι βλέπουν στο πρόσωπό μου την εικόνα ενό γιατρού, δεν φταίω εγώ όταν του τονίζω δεν είμαι γιατρό. Και... Αυτό το σχηματίζουν και ένα με τον άλλο γιατρέ μου και γιατρέ μου. Και του λέω και του επιμένω, δεν είμαι ο καλά τη γιατρό. Εγώ είμαι ένα θεραπευτή αντι... με την έννοια τη ευ... ευζοία του αντι, αντιγύρασης, αυτού του πράγματο για να μπορέσει το σώμα να ανανεωθεί ενεργειακά. Ο 66χρονος με καταγωγή από τον πόρο Αττικής και η 63χρονη σύζυγός του από την Ελβετία είχαν ανοίξει ιατρεία στον Καρτερό, τη Σιτία, τα Χανιά και το Καστέλκι Σάμου. Διατηρούσαν δε φακέλους με πάνω από 200 ασθενείς από όλη την Κρήτη.